Εσύ και εγώ θα πάμε μια μεγάλη βόλτα. Κοίτα να δεις. Κουακ, 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 κουακ. Δεν το πιστεύω. Κουακ, 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 κουακ. Δεν το πιστεύω, Πράνι. Ναι, παππού. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το παπούτσι. Εσύ και η πάπια σου θα πρέπει να κάνετε ησυχία μέχρι να το φτιάξω, εντάξει? Πελάτης. Έχω γύρισει όλο τον κόσμο με αυτές τις μπότες. Ελπίζω να τις φτιάξετε. Αυτές οι μπότες είναι καλές για πεζοπορία και θα τις φτιάξουμε οπωσδήποτε. Θα τις έχω έτοιμες την Παρασκευή και θα τις κάνω καινούργιες. Μπορείς να τις βάλεις στο κουτί για επιδιόρθωση, Φράνι? Φυσικά, παππού. Πού θα με πάνε τα πόδια μου σήμερα? Κοπάδι με τα πόδια που ανήκουν στην οικογένειά μου. Λέγονται Γιάν Κι και έχουν αφηνιάσει. Λυπάμαι γι' αυτό. Είμαι η Ρίντσεν. Με λένε Φράνι. Έλα, πρέπει να μαζέψω αυτά τα τρελά βόδια. Γιατί έχουν αφηνιάσει τα Γιάκ? Μακάρι να ήξερα. Είναι δουλειά μου να τα κρατάω όλα μαζί, αλλά δυσκολεύομαι. Τα μικρά μου φεύγουν συνέχεια και το κοπάδι δεν πάει όλο μαζί. Τα μισά ζώα πάνε από εδώ και τα λαμίζα πάνε από εκεί. Πιάσε εσύ αυτό, να πιάσω εγώ εκείνο. Έλα εδώ. Έλα, έλα εδώ. Όχι πάλι. Δεν το πιστεύω, είναι δύσκολο να πιάσει αυτό το μικρό. Δεν χρειάζεται να το πιάσεις, Φράνι. Μπορείς απλά να κάνεις ξουτ. Κάπως έτσι. Ξου, ξου, ξου. Ξου, ξου, ξου. Κατάλαβα. Ξουτ, ξουτ. Να κάνεις ξουτ είναι μια δύσκολη δουλειά. Εμένα μου λες. Θέλεις λίγο τσάι? Φανταστική ιδέα! Κατασκηνώνεις εδώ? Τι είναι κατασκηνώνεις? Είναι όταν μένεις σε μια σκηνή για λίγο καιρό. Η οικογένειά μου μένει σε μια σκηνή όλο το χρόνο. Ταξιδεύουμε σε όλη την κοιλάδα για να βρούμε ωραία μέρη να βοσκήσουν τα ζωντανά. Wow! Τι φανταστική εμπειρία! Είναι. Μόνο που τα ζώα δραπετεύουν συνέχεια. Το τσάι έχει αλάτι. Εμείς έτσι το πίνουμε. Με αλάτι και βούτυρο από γιακ. Βούτυρο από γιακ? Είναι πολύ νόστιμο. Χαίρομαι που σου αρέσει. Θα σου φέρω λίγο φαγητό από το σακίδιό μου. Ρίντσεν. Ρίντσεν. Ακαταμάκατα, ακαταμάκατα, γιακακιακ! Με συγχωρείς? Α, καλά! Με τρόμαξες, με τρόμαξες, με τρόμαξες! Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω, αλλά... Όχι, όχι, μην πεις άλλη λέξη! Μπορώ να σου πω το πρόβλημα! Δώσε μου ένα λεπτό! Έχεις καθίσει σωστά! Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι! Κοίτα, όχι ακριβώς. Μπορώ να σε βοηθήσω? Ναι μπορώ, ναι μπορώ. Με λένε Νατ.
Νατ το μαύρο γιακ. Γι' αυτό με λένε μαύρο Νατ γιακ. Εντάξει, δεν με λένε στα αλήθεια μαύρο Νατ γιακ, αλλά φαντάσου να με λέγανε μαύρο Νατ γιακ. Τώρα έχεις ένα όνομα που μπορείς να είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε πειράζει με αυτό το όνομα. Τρέμουν όλοι από το φόβο τους και τρέχουν όταν εσύ περνάς. Όχι! Είναι το μαύρο Νατ γιακ! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε για τη ζωή σας! Πολύ θα ήθελα να με λένε μαύρο Νατ γιακ, αλλά δεν είναι αυτό το όνομά μου. Και πώς σε φωνάζουν? Τον φωνάζουμε Νάτο Γλιστρίδας. Χάτεψε γιατί. Είναι αλήθεια ότι μου αρέσει να μιλάω πολύ, αλλά μόνο γιατί έχω πολλά να πω. Το ένα θέμα έρχεται μετά το άλλο μέσα στο μυαλό μου και θέλω αμέσως να πω μια ιστορία. Σου αρέσουν οι ιστορίες? Λατρεύω τις ιστορίες. Ξέρω για μια τεράστια τίγρη που χάθηκε μέσα στη ζούγκλα και ήρθε εδώ στο Θιβέτ και... Κι εγώ λατρεύω τις ιστορίες, Νατ, αλλά τώρα πρέπει να βρω... Φράνη, εδώ πέρα! Ρίντσεν! Ω, είμαι τόσο χαρούμενη που σε βρήκα. Νομίζω ότι τα γιάξια έχουν παδοπατήσει. Καλά είμαι, αλλά νομίζω ότι βρήκα τη λύση στο πρόβλημά σου. Βλέπεις πως χωρίστηκε το κοπάδι? Βλέπεις ποιος είναι στη μέση? Κατά μπα κατά γιακ, γιακ, γιακ! Το γιακ που λέγεται Νακ μιλάει τόσο πολύ που τα άλλα γιακ τρέχουν για να τον αποφύγουν. Και λέω στην τίγρη, τίγρη, γιατί φοράς δρυγωτές πιτζάμες? Ήταν αληθινή η τίγρη. Τι τίγρη, πες μου, πες μου. Α, ήταν αληθινή η τίγρη στα σίγουρα. Και είχε τεράστια κίτρινα μάτια και μακριά δόντια. Και ένα βαθύ μου γκριτό, κάπως έτσι. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Το καγκουρό είναι κάτι σαν το γιακ, μόνο που δεν έχει οπλές και κέρατα και χοροπηδάει κάπως έτσι. Χοπιτι 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 χοπ χοπ χοπ. Φράνη, είσαι ιδιοφυΐα. Ο Νατ κρατάει τα μικρά γιακ αποσχολημένα και αυτά δεν σκέφτονται να φύγουν. Και τώρα τα πιο μεγάλα γιακ μπορούν να ηρεμήσουν λίγο και έτσι δεν αφηνιάζουν. Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω? Θα περάσω μια άλλη φορά για ένα καυτό τσάι βουτύρου, αλλά τώρα πρέπει να γυρίσω σπίτι. Γεια σου, Φράνη. Σε ευχαριστώ και πάλι. Σε ευχαριστούμε, Φράνη. Ευχαριστούμε, Φράνη. Μη χαθούμε, Φράνη. Γεια. Yeah. Πέρασα γιακπληκτικά. Μια πέτρα τυρκουάζ, σαν αυτό που φοράει ρίσε στα μαλλιά της. Άλλος ένας θησαυρός για το κουτί μου. Φράνη, τέλειωσα με τη δύσκολη περίπτωση. Μπράβο, παππού. Συγγνώμη που έκανα τόσο θόρυβο. Δεν πειράζει, Φράνη. Ήθελες να παίξεις. Καμιά φορά όμως δεν πρέπει να κάνουμε τόσο θόρυβο. Σαν το γιακ που ήταν γλιστρίδας. Μιλούσε τόσο πολύ που ενοχλούσε τα άλλα γιακ. Ποιος? Ο γλιστρίδας? Πάλι καλά που τα γιακ είχαν τη Ρίνσε να τα προσέχει. Αλλιώς θα είχαν καταστρέψει όλη την κοιλάδα. Δεν ξέρω τίποτα για αυτή την κοιλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε τις πάπιες. Θα κάνεις το περπάτημα της πάπιας, παππού? Φυσικά. Ήμουν πρωταθλητής στο περπάτημα πάπιας. Κουακ, κουακ, κουακ. Άλλη μια φορά, παππού. Όχι, δεν είμαι τόσο καλός όσο ήμουν κάποτε. Καλύτερα να πιούμε τσάι. Με αλάτι και βούτυρο? Αλάτι και βούτυρο και τσάι? Φράνη, είσαι ένα αστείο παπάκι.
Πού θα με πάνε τα πόδια μου αύριο?